Ευχαριστούμε θερμά όλους τους πρωτοπόρους αγωνιστές και συνδικαλιστές για την αμέριστη συμπαράσταση που μας δείξατε στις δύο πανελλαδικές 24ωρες απεργίες που κήρυξε το Πανελλαδικό Επιχειρησιακό Σωματείο της Πράκτικερ στην πόλη της Λάρισας στις 28 Σεπτέμβρη και 6 Νοέμβρη. Ευχαριστούμε επίσης τους πελάτες μας που ανταποκρίθηκαν και στήριξαν τις απεργίες μας δείχνοντας μεγάλη κατανόηση και ενδιαφέρον για τα προβλήματά μας και δεν εισήλθαν στο κατάστημα για τις αγορές τους. Το Σωματείο Πράκτικερ είναι εδώ παρόν μαζί με τους εργαζόμενους συναδέλφους για να στηρίξει κάθε αγώνα συλλογικά και αλληλέγγυα, όπως μας δίδαξαν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στα e-food και Costco. Ποτέ κανένας μόνος του, όλοι μαζί μπορούμε. Το σωματείο μας καταγγέλει την εταιρεία μας που βάσει του νόμου 1264 δεν συνεδριάζει μαζί μας ώστε να απειλήσουμε τα προβλήματα των εργαζομένων. Δεν παρουσιάζεται στον ΟΜΕΔ, δεν παρουσιάζεται στην επιθεώρηση εργασίας και δεν κρατά πρακτικά. Κάθε εβδομάδα έχουμε παρετήσει συναδέλφων πανελλαδικά. Να σημειώσω εδώ ότι ξεπεράσαμε τους 300 στο τελευταίο διάστημα. Βιώνουμε καθημερινά τη στρατηγική τους που θέλει να εξολοθρεύσει όλους τους παλιούς εργαζομένους φέρνοντας με δίμηνες συμβάσεις τετράωρους με 300 και 400 ευρώ γιατί θέλουν εργαζόμενους με το χαμηλότερο εργατικό κόστος. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι το κράτος έχει μια χαρά τεράστια από θέματα όταν πρόκειται για εξοπλισμούς, πολεμικές δαπάνες και άλλες τέτοιες γνωστές υγειονομικές προτεραιότητες. Και αντί η κυβέρνηση να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, συνεχίζει να χαρτζηλικώνει τους κλινικάρχες. Αλλά όχι απλά δεν τους επίταξε όπως ο λαός μας είχε ανάγκη μέσα στην πανδημία, αλλά τους παρέχει από πάνω εκατομμύρια φοροαπαλλαγές και δυνατότητες ανάπτυξης. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα ανάπτυξης στην περιοχή μας μεγάλο όγκο επενδύσεων στην ιδιωτική υγεία. 17 κλινικές δραστηριοποιούνται, ενώ θα ολοκληρωθούν άλλες 4 δομές, με το συνολικό αριθμό κλινών να φτάνουν τις 1986. Από αυτές, μόνο οι 80 χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν την πανδημία και αυτές εναντί αδρείς αποζημίωσης. Όταν οι δημόσιες δομές έχουν ξεπεράσει προπολού τα όρια τους και τους συναδέλφους υγειονομικούς να δουλεύουν κάτω από εξαντλητικές συνθήκες. Οι συνθήκες δουλειάς και των συναδέλφων στο ιδιωτικό τομέα, παρά την τεράστια ανάπτυξη, δεν διαφοροποιούνται αφού καλούνται να δουλέψουν χωρίς σύμβαση εργασίας, χωρίς καθηκοντολόγια και τις περισσότερες φορές κάτω από πλήρη εντατικοποίηση.